Βρισκόμαστε στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν στην Οδό Φρυνήχου για την παράσταση Ντουέντε του Σταμάτη Κραουνάκη. Και παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 9.30 και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος Μάιο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε αυτό το σημείο της ζωής μου μου δίνει η ζωή και η τέχνη μου την χαρά να υπάρχω και να δημιουργώ στο χώρο του Κούν. Για μένα αυτό είναι μία πάρα πολύ σοβαρή γενεσιουργός αιτία. Πέρσι εδώ σε αυτόν τον ίδιο χώρο, δηλαδή στη δεύτερη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης στη Φρυνήχου, 14 στην Πλάκα, φτιάξαμε με τη Μαριάννα Κάλμπαρη ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό έργο, πάνω σε ένα πολύ ωραίο έργο και σημειολογικά κέριο για την εποχή γαλλικό, του Βιτράκ, το Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, το οποίο δειγμάτισε μία γλώσσα θεατρική, μουσική, θεατρική καινούρια, όπου κινδύνεψα, σε εισαγωγικά, να ερμηνεύσω και το βασικό ήρωα, ένα παιδί 9 ετών, και στην αναζήτησή μας για το τι κάνουμε φέτος, πρότεινα αυτό το κείμενο, το οποίο στην ουσία είναι ένα θεωρητικό κείμενο, θεωρητικό δεν μπορεί κανείς να το πει, ένα προφορικό θεωρητικό κείμενο, γιατί προέρχεται από διάλεξη του Λόρκα στη Λατινική Αμερική, σε περιοδία του εκεί, σε φοιτητές, μας λέει η πληροφορία. Μπούσιλες, λοιπόν, ήταν το κείμενο αυτό, το ολιγοσέλιδο αλλά πολύ μεστό, σε μία συγκλονιστική μετάφραση της ποιήτριας Ολυμπίας Καράγιοργα, η οποία συμμετείχε με εγκάρδια στο να γίνει πράξη αυτό το κείμενο, και η δουλειά μου μετά ήταν να κεντήσω πάνω στις παύσεις του κειμένου τραγούδια από όλη την ποιητική ζωή του Λόρκα, από το Λίμπρο Τελ Ποέμας,
Πολλά από τα οποία τα είχα κάνει στην πρώτη μου νεότητα, ζώντος ακόμα του μεταφραστή τους, του Ανδρέα του Αγγελάκη, ενός εξαιρετικού πειραιώτη ποιητή, με τον οποίο ήμασταν φίλοι. Και όταν πρωτοέφτιαξα τραγούδια από τη συλλογή αυτή, ο Ανδρέας ήταν ζωντανός και ερχόταν στο σπίτι και του τάπεζα. Και τα οποία περίμεναν χρόνια και ίσως περίμεναν μέχρι τώρα που έγραψα κι άλλα και τελειώσαμε. Πήρε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, 10 τραγούδια είναι, ένα οριστικό χαρακτήρα με τους δύο ερμηνευτές που τα τραγουδούν. Και τους οποίους πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί και οι δύο ερμηνευτές, οι συμπαίκτες μου στη σκηνή και οι δύο εξαιρετικοί σολίστες που συνοδεύουν την παράσταση, μπήκαμε όλοι μαζί ολόψυχα σε μία αρκετούς μήνες προετοιμασία για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό το γεγονός μία σύνθεση. Η αληθινή μάχη είναι με το ντουέντε. Άμα θέλει κανείς να βρει το Θεό, να τον βρει με την αγριάδα του ερημίτη και με την κρυφή φωνή του μυστικιστή, ή με το πύργο σαν της Αγίας Τερέζας, ή με τα τρία μονοπάτια του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού, και αν ακόμα να φωνήσουμε με τον Ισαΐα, εσύ είσαι ο μυστικός Θεός μου, ο Θεός τελικά. Χαρίζει τα πρώτα αγκάθια της φωτιάς του σ' όποιον τα γυρέψει. Η παράσταση έχει να κάνει με ένα πάντρεμα ενός κειμένου που είχε μια διάλεξη βασικά του Λόρκα, τον Ντουέντε, το οποίο είχε δώσει το 1934 στο Buenos Aires. Η ιδέα του Σταμάτη και μαζί με εμάς ήταν η εξής. Ας πούμε, παντρέψαμε το κείμενο με μελοποιημένα ποίηματα. Έχει κάνει τη μελοποίηση ο Σταμάτης στα ποίηματα. Τα ποίηματα, να πω ότι είναι του Ανδρέα του Αγγελάκη. Και να πω επίσης και ότι η απόδοση του κειμένου, στο κείμενο Ντουέντε, είναι της Ολυμπίας Καράγιωργα. Οπότε κάναμε ένα πάντρεμα κείμενο με μουσική και ποίηση. Είναι ένα φανταστικό έργο όλο σε σύνολο αυτό που έχει γράψει ο Σταμάτης. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι έγραψε ένα τόσο σπουδαίο έργο σε πολύ μικρή ηλικία. Είχε ετοιμάσει αυτά τα τραγούδια αρκετά χρόνια πριν, τα οποία λόγω και της διαφοράς της εποχής και των ιδεών τότε ήταν αρκετά διαφορετικά. Τα οποία σιγά σιγά μας τα έδωσε, τα ακούσαμε, τα επεξεργαστήκαμε πάνω στην πρόβα, όλοι μαζί, δίναμε τις ιδέες μας, δοκιμάζαμε πράγματα τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά τα τραγούδια σχεδόν τίποτα δεν έμεινε το ίδιο από την αρχική τους σύνθεση, και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το σημερινό, το οποίο όλοι μαζί δουλεύοντας και βάζοντας ο καθένας τη δικιά του ιδέα. Και είναι ένας παράγοντας αυτός πολύ σημαντικός για το Σταμάτη, ότι δίνει πάντα χώρο και στους νέους αλλά και ιδιαίτερα στους μουσικούς να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να βάλουν ο καθένας το χαρακτήρα του, και έτσι σε συνδυασμό με το μεγαλείο του μυαλού του έχει βγει αυτή η παράσταση, η οποία για μένα είναι φανταστική. Οι καλλιτέχνες της Βόρειας Ισπανίας είτε τραγουδούν, είτε ερμηνεύουν, είτε απαγγελούν, είτε παίζουν κιθάρα, ξέρουν ότι χωρίς τον ερφωμό του Ντουέντε δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή συγκίνηση. Βέβαια, μπορούν να παραπλανήσουν ένα ακροατήριο, δίνοντας την εντύπωση ότι φλέγονται από Ντουέντε. Όπως γελιόμαστε καθημερινά από συγγραφείς, ποιητές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Τραγουδιστές που κάμουν ό,τι αλλά δεν έχουν ίχνος Ντουέντε. Αν δώσουμε λίγη μεγαλύτερη προσοχή και δεν αφήσουμε την αδιαφορία να μας παραπλανήσει,
Αργά ή γρήγορα η απάτη θα ξεσκεπαστεί. Και το ψεύτικο δουέντε θα το βάλει στα πόδια και όπου φύγει, φύγει. Υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό που λέμε τόση ώρα. Η επιθυμία μου να φωτίσω συνοπτικά την προσωπικότητα αυτού του τεράστιου ποιητή καλλιτέχνη και συνοπτικού καλλιτέχνη, διότι το μέχρι πρόσφατα μια κυρία η οποία ήρθε χτες μου έφερε την φωτογραφία από το σπίτι του που είναι το πιάνο του. Είναι γνωστό ότι έπαιζε μουσική, ότι μελοποιούσε. Υπάρχει καταπληκτική ηχογράφηση, παίζουμε στο δεύτερο κουδούνι λίγο από αυτό, τραγουδιών της Ανταλουσίας που ο ίδιος είχε κάνει μεταγραφή για πιάνο και για σοπράνο. Υπάρχει αυτή η καταπληκτική ηχογράφηση με τη Βικτόρια Ντε Λος Άγγελες, η οποία είναι εξαιρετική. Ο ίδιος ήταν φίλος με πολλούς σταυρομάχους και τραγουδιστές της εποχής του. Αναφέρει τον Μανουέλ Τόρες, έναν τραγουδιστή, φαίνεται από κάποια βίντεο που βρήκαμε, ιδιαίτερα σκοτεινό, σκοτεινή και ντουέντε ύπαρξη. Με τον τόνο της ποιητικής μου φωνής, που δεν έχει ούτε αποχρώσεις ξύλου, ούτε λαβύρινθους δηλητήριου, ούτε αρνάκια που μετατρέπονται ξαφνικά σε μαχαίρια ηρωνίας, θα προσπαθήσω να δώσω ένα μάθημα απλό. Για το κρυμμένο πνεύμα της πληγωμένης χώρας μου. Όσοι από εμάς έχουν ταξιδέψει σε αυτό το τεντωμένο δέρμα τάβρου που περιβάλλεται από τα πέντε ποτάμια της Ανταλουσίας, έχουν ακούσει συχνά την έκφραση «Αυτό έχει μέσα ντουέντε». Ο Μανουέλ Τόρες. Ο Μανουέλ Τόρες. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, Ρωμά και φίλος, είχε πει κάποτε σε έναν συνάδελφό του τραγουδιστή, έχεις φωνή, έχεις στυλ, αλλά δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ σου επιτυχία γιατί δεν έχεις καθόλου ντουέντε. Αυτό που ίσως έχει σημασία να πω σαν δοχείο που εισέπραξα αυτό το λόγο και κυρίως με το διάβασμα και την ακόμα δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις γιατί σου αποκαλύπτεται συνέχεια. Πιστεύω ότι ο Λόρκα δολοφονήθηκε όχι τόσο για τα πολιτικά όσο για την αληθινή ελευθερία που είχε σαν προσωπικότητα. Δηλαδή ενοχλούσε πολύ ένα σύστημα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ένας νέος όμορφος άνδρας με τέτοια ελεύθερη σκέψη για την τέχνη και τον έρωτα. Νομίζω ότι η πιστολιά αφορούσε σε αυτό περισσότερο παρά στην πολιτική. Ήταν να σωματοποιήσω ξανά το κείμενο αυτό, δηλαδή να μην ακουστεί
σαν ένα κείμενο το οποίο διαβάζεται. Παρόλο ότι στην παράσταση έχω ανοιχτό το βιβλίο, σαν να είναι πραγματικά μια διάλεξη, για να μπορέσω να τα αφομοιώσω και να το σωματοποιήσω, να το κάνω να είναι ένα κείμενο που τα ακούν οι θεατές μας για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή, και για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή το λέω, πήρε καιρό, δηλαδή είχα δουλειά, είχα πολλή δουλειά, αλλά πρέπει να σας πω κάτι το οποίο νιώθω ότι έρχεται και σαν ιαματικό αποτέλεσμα από τους θεατές, εσείς θα μου πείτε, μου το λένε. Όσο καιρό κολυμπάω σε αυτό το υπέροχο ποτάμι, είναι και έγινε αυτό στην καθημερινότητά μου, μου δημιουργήθηκε μία συνταρακτική ασπίδα από το Περιραίον. Ήταν σαν να με πήρε στην αγκαλιά του ένα ρεύμα το οποίο με προστάτεψε ισχυρά από ό,τι γύρω γύρω θα μπορούσε να μας χαλάσει την όρεξη, ακόμα και προβλήματα καθημερινά που ερχόντουσαν κατά τη διάρκεια αυτού του καιρού. Πώς να το πω, τα έλυνα με πολύ περισσότερη άνεση και ευκολία και ταχύτητα και γρήγορα, δηλαδή λύστο γρήγορα για να μην σε αποσπάσει περισσότερο. Η Μούσα. Η Μούσα όταν μυριστεί το θάνατο, κλείνει την πόρτα, υψώνει ένα μνημείο, παρελάβει με μια νεκρόσιμη ιδρία και γράφει με χέρι κέρινο ένα επιτάφιο. Ύστερα. Αρχίζει και μαδάει το στεφάνι της μέσα σε μια σιωπή που τρεμοσβήνει ανάμεσα σε δυο θλιμμένες άβρες. Ύστερα. Κάτω από τη ρημαγμένη αψίδα της οδής βλέπει με κέρινα δάκτυλα λουλούδια που ζωγράφησαν οι Ιταλοί ζωγράφοι το 15ο αιώνα. Ύστερα καλεί τον καθησυχαστικό πετεινό του Λουκριτίου να τρομάξει και να διώξει μακριά ανυποψίαστες σκιές. Ο άγγελος όταν υποψιαστεί το θάνατο κάνει έναν αργό κύκλο και γνέθει με παγωμένα δάκρυα και νάρκισους ένα ελεγιακό ποίημα για να διαβαστεί από τρεμάμενα χέρια ελεγιακών ποιητών, αλλά η πανικός της σύγχυση, μόλις ο μικρούλης άγγελος αντιληφθεί μία ταραντούλα, μία ραχνούλα να απειλεί τα ροδαλά τα δαχτυλά του. Το ντουέντε. Δεν εμφανίζεται καν. Αν δεν δει μία πιθανότητα τα θανάτου. Αν δεν μπαινοβγεί ελεύθερα στο σπίτι του. Με το σταμάτη μας συνδέει μία όχι απλά επαγγελματική σχέση, αλλά και σχεδόν οικογενειακή. Εγώ προσωπικά είμαι συνεργάτης του και πιανίστας τα τελευταία 2 χρόνια. Και έτσι, επειδή έχουμε μία αλφα βάση σαν συνεργάτες, ξεκινήσαμε να κάνουμε και αυτό το θεατρικό. Είχε γράψει κάποια τραγούδια ο Σταμάτης σε παλαιότερα χρόνια και ξεκινήσαμε την επεξεργασία όλοι μαζί για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Με το Σταμάτη βρέθηκα το 2008, όπου ήμουν νομίζω 26-27 χρονών, κάπου εκεί τέλος πάντων. Ήταν ότι είχα ξεκινήσει, ας πούμε, να κάνω. Είχα ξεκινήσει τις σπουδές μου από διετίας, από 25, ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω μουσικές σπουδές. Και στα πλαίσια κάποιας συνεργασίας που είχα τότε, μας πήγε λοιπόν ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμασταν να δούμε την παράσταση του Σταμάτη της Δουλάρες, νομίζω, ή τον Μπιμπερό. Τον Μπιμπερό νομίζω το είχα δει μόνος μου μία χρονιά πριν.
Βλέποντας λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή την παράσταση, θεώρησα ότι έπρεπε να μπω σε αυτό το πράγμα, έπρεπε να το ζήσω. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα θαμπωθεί. Και πήγα, βρήκα το Σταμάτη, επέμεινα να τον γνωρίσω, επέμεινα να με ακούσει και όντως από το 2008 έκανε μία παράσταση στο Ηρώδιο με τα τραγούδια του ελληνικού μουσικού θεάτρου από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι τις μέρες μας και με φώναξε να είμαι σε αυτό. Και έκτοτε είμαι στην ομάδα μέλος συνέχεια. Λοιπόν, εμένα η πρώτη μου επαφή με το Σταμάτη ήμουν ακόμα στη σχολή. Και είχα δει μια παράσταση τότε και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και μάλιστα με το που είδα το πρόγραμμα, λέω αυτό θέλω να κάνω. Μετά έτυχε και γνώρισα το Σταμάτη και τότε έκανε μια ακρόαση και μου λέει έλα να σε ακούσω. Εγώ στην αρχή λέω εντάξει τώρα με το τραγούδι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι... δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με το τραγούδι, λέω τέλος πάντων πήγα. Και από τότε είμαι εκεί. Ξυλοκόπε, κόψε μου τον ίσιο, γλίτωσε μ' απ' το μαρτύριο, να βλέπω τον σε μία κλασική performance με δύο τελείως κλασικά όργανα, χωρίς, αν θέλεις, τον ήχο της κιθάρας μέσα, ο οποίος όμως εμπεριέχεται σαν ήχος μέσα στις συνθέσεις. Πρέπει να πω ότι και εγώ εξεπλάγιν από τη μουσική μου συμπεριφορά, διότι κάποια πράγματα τα οποία έλκουν από την νεότητά μου, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα έγραφα μια τέτοια μουσική τώρα. Δηλαδή με εξέπληξε ελαφρώς ο εαυτός μου, αλλά με την ησυχία ότι πια το παρουσιάζουμε τώρα σε ζωντανό γεγονός, επενέβην και εγώ στον εαυτό μου με το θάρρος ενός τρίτου. Είμαι σαφής. Και έτσι μπόρεσα να ξαναγεννήσω αισθήματα, αδιαφορώντας για το τι έφτιαξε αυτός ο μικρός τότε. Αυτό έκανε τα πράγματα ακόμα καλύτερα και εκεί ήρθε και ο γλυκύτατος φίλος μου από δεκαετίας και σπουδαίος συνεργάτης στη Σπύρα, αυτός ο υπέροχος ηθοποιός που λέγεται Χρήστος Γεροντίδης, ο οποίος ήταν το δαιμόνιο της δουλειάς. Δηλαδή, ο Χρήστος, επειδή είναι ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ τον Λόρκα και επειδή με εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες συνέπλευσε με τον Μπουγιώτη συνταρακτικά, κάναν ένα υπέροχο ντουέτο λυρικών τενόρων, το οποίο γεννάει. Στην πραγματικότητα δεν αναπαράγει, γεννάει τα τραγούδια κάθε βράδυ. Ο Χρήστος ήταν δίπλα στη δημιουργία της δουλειάς σαν ένα μάτι που έφερνε φρέσκο αέρα. Δηλαδή, ο Χρήστος είχε την ιδέα να φορέσουν φούστες, ο Χρήστος πήρε ξαφνικά ένα μάτι από το τζάκι επάνω και το έβαλε στο μάτι του. Μου είπε εδώ θέλω να έρθω να σου πιάσω το μάγκλο. Είχε πάρα πολλές σκέψεις, πολύ συγγενικές με τον Λόρκα, οι οποίες λειτουργήσανε πολύ, δηλαδή του δίνω τον τίτλο του βοηθού σκηνοθέτη, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνσκηνοθέτης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο τρόπος που έφερε αυτό το φως μέσα στη διαδικασία της πρόβας ήταν ιδιαίτερος. Αυτό συνέβη και με τα τέσσερα παιδιά όσο καιρό φτιάχναμε στο σπίτι,
τελικό αποτέλεσμα, κείμενο και τραγούδια μαζί και πώς οδηγούμε. Χρειάστηκε προς το φινάλε, επειδή έχει το κανονικό κείμενο αρκετές αναφορές στην ταυρομαχία, όπου κρίνω ότι πια η ταυρομαχία για την Ισπανία δεν είναι αυτό που ήταν τότε, που ο Λόρκα είπε αυτό το κείμενο, πια έχει γίνει ένα τουριστικό γεγονός και ίσως αρκετά εφθαρμένο. Κράτησα μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στη λειτουργία, στη θρησκευτική λειτουργία αυτής της γιορτής, όπου και εκεί ταυτίζεται και το Ντουέντ και με τον Ντουέντε. Και φτάσαμε εδώ στη Φρυνίχου με δύο σπουδαίες συνεργάτριες ακόμα, την Στέλλα Τιγκάλτσου, η οποία έκανε τους φωτισμούς, στην ουσία αφαίρεσε φωτισμούς. Αυτή ήταν η δουλειά της Στέλλας, δηλαδή έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό φωτιστικό το οποίο δουλεύει στην ώρα της παράστασης, και πήραμε την απόφαση να βάλουμε τόσα πολλά κεριά, να δημιουργηθεί μια μυσταγωγία αισθήματος στους θεατές. Υπάρχει και αυτό, να στο προδώσουμε, δεν πειράζει, το οποίο είναι ένα άρωμα χώρου που το φτιάχνω εγώ από διάφορα πολύ ωραία αρώματα που έχω από όλη τη Μεσόγειο, από μύρο εκκλησίας και από το Λίβανο και από αυτά τα οποία μπλέκω εδώ με ένα ειδικό ινόπνευμα και γίνεται ένα άρωμα με το οποίο ψεκάζουμε το χώρο. Αν προσέξεις το χώρο, όταν μπαίνουν οι θεατές, μυρίζει. Αυτό είναι. Η άλλη συνεργάτης, την οποία ξεχνάμε, είναι η Στέλλα Εκάλτσου, την είπα, η Χριστίνα Εκάλμπαρη. Με αυτές τις δύο γυναίκες, ένα βράδυ για κάποιες 2-3 ώρες στο inbox, λύσαμε το θέμα του φωτισμού και της σκηνογραφίας, η οποία πήγε στην αποθήκη, την τεράστια αποθήκη του Θεάτρου Τέχνης, μου φωτογράφιζε διάφορα αντικείμενα που έβρισκε μέχρι να καταλήξουμε σε αυτά, τα οποία είπε ένας εξαιρετικός μάστορας, ο Νίκος ο Δεντάκης, τα έξισε, τα έφτιαξε, τους έβγαλε έξω την ύλη τους, όπως λέει και ο Λόρκα, των λέξεων, των ήχων, του ξύλου των ήχων, των λέξεων του Μουσαμά. Η τέχνη δηλαδή. Και καταφέραμε να έχουμε μια ωραία αισθηματική εικόνα σε αυτήν την υποδοχή, όπως πολύ σωστά είπες. Ο θάνατος φτάνει και τα παραθυρόφυλλα κλείνουν. Όχι εδώ. Εδώ ο θάνατος φτάνει και τα παραθυρόφυλλα ανοίγουν. Οι Ισπανοί μπορούν να περάσουν όλη τους τη ζωή μέσα στους τέσσερις τοίχους και τη μέρα που θα πεθάνουν τους βγάζουν έξω στο φως. Σε καμία χώρα στον κόσμο. Δεν είναι ο πεθαμένος πιο ζωντανός από εδώ. Τον βγάζουν έξω και είναι όλο ζώντανο. Στο προφίλ του κόβει σαν κόψη ξηραφιού. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για το θάνατο και τη σιωπηλή ανατένισή του. Ακούστε τίτλους. Τα όνειρα των νεκροκεφαλών. Το σάπισμα του επισκόπου. Υπάρχει εκείνο το καταπληκτικό τραγούδι της Μπαρμπέλας του 17ου αιώνα που πέθανε στη δημοσιά πάνω στη γέννα λέγοντας. Το αίμα της μήτρας μου σκεπάζει τώρα τ' άλογο. Τα πέταλα του αλόγου μου αστράφτουν φωτιά πίσας. Και εκείνο το παλικάρι από τη Σαλαμάνκα τελευταία που χτυπημένο από ένα τάβρο φώναζε. Φίλοι πεθαίνω, φίλοι την έχω άσχημα. Τρία μαντήλια γέμισαν τα σπλάχνα μου και αυτό εδώ είναι το τέταρτο. Είμαι ο Γιώργος Σταμιολάκης. Και είμαι ο τσελίστας της παράστασης. Λοιπόν, μας αρέσει πολύ εδώ η δουλειά, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε ο εαυτός μας, ας πούμε, έτσι, σαν οργανοπαίχτες, και με τον τρόπο που έγινε η σύνθεση. Δηλαδή, η ενορχήστρωση όλη έγινε από κοινού, οπότε ο καθένας βάζει το προσωπικό του χαρακτήρα. Γενικά η συνεργασία με το Σταμάτη τον Γραουνάκη είναι πάντα κάτι ιδιαίτερο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος. Το να βρισκόμαστε σε αυτή τη δουλειά είναι εξίσου σημαντικό όπως σε κάθε δουλειά του Σταμάτη.
Είναι μία μουσική, αυτή που έχει γράψει ο Σταμάτης, η οποία είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το έργο αυτό του Σταμάτη, διότι καταφέρνει να συνδυάζει την εικόνα και το λόγο με τη μουσική και να αποδίδει πράγματα που μπορεί ακόμα και χωρίς το λόγο να τα καταλάβεις και να σε πάνε σε ένα σημείο να τα σκεφτείς. Όλο αυτό το κάνει και με έναν πολύ πολύπλοκο τρόπο, και με τις ρυθμικές αγωγές του και με το συναισθηματικό του κόσμου που βγάζει στη μουσική. Και έτσι πάντα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό να συνεργάζεσαι με το Σταμάτη, γιατί σου δίνει κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Κάποτε η Ανταλουσιανή τραγουδίστρια Παστόρα Παγών, το κορίτσι με τις χτένες, μια σκοτεινή και φλογερή ισπανική φυσιογνωμία, εφάμιλη του Γκόγια και του εξαίσου ταυρομάχου Ραφαέλ Ελγκαρίου, τραγουδούσε σε μια μικρή ταβέρνα στο Κατήφ. Τραγουδούσε με τη φωνή της όλο σκιά και λιωμένο μέταλλο. Τραγουδούσε με τη φωνή της πλεγμένη, σκεπασμένη με φύκια, πλεγμένη στα μακριά μαύρα μαλλιά της. Άλλοτε τιμούσκευε σε μαχανίλια το κρασί που βγαίνει στο χωριό του Δον Κιχώτη, κι άλλοτε την έστελνε μακριά σε κάτι απόμερα και σκοτεινά δάση. Αλλά τίποτα. Δεν τη χειροκρότησε κανείς, το ακροατήριο παρέμενε ακίνητο. Υπάρχει μέσα στην παράσταση ένα τραγούδι το οποίο το ξεχωρίζω ιδιαίτερα και νομίζω ότι λειτουργεί σε όλους μας με τον ίδιο τρόπο, είναι η Γρανάδα. Είναι περίπου στη μέση της παράστασης, όπου το κείμενο μας περιγράφει την περίπτωση μίας Ισπανής τραγουδίστριας, της Παστόρα Παβών, η οποία τέλος πάντων κάποια στιγμή βρίσκεται σε μια ταβέρνα και τραγουδά, παρόλα αυτά το ακροατήριο, ενώ είναι πάρα πολύ καλή, το ακροατήριο δεν δίνει καμία σημασία, παραμένει αμέτωχο και ψυχρό, και αυτή, ας πούμε, προσβεβλημένη από την αντίδραση αυτή, καταστρέφει όλη της τη φόρμα και όλη της την, πώς το λένε, τεχνική, αν θες, και ξεκινά να τραγουδάμε αυτό που ορίζει ο Λόρκα ως ντουέντε. Και γίνεται, δημιουργείται ένας, όπως το περιγράφει μέσα, ένας θρησκευτικός ενθουσιασμός. Λοιπόν, μετά από αυτή λοιπόν την περιγραφή, ακολουθεί ένα τραγούδι, η Γρανάδα, το οποίο δεν ξέρω αν το γεννά το κείμενο ή ο τρόπος που έχει ζυμωθεί ο στίχος με τη μουσική. Πραγματικά νομίζω ότι εκεί πέρα συμβαίνει κάτι. Μη μου ζητάτε να το εξηγήσω, γιατί δεν νομίζω ότι περιγράφεται με λόγια. Και έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει σε όλους μας αυτό πάνω στη σκηνή. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή. Ο ερχομός του ντουέτε προϋποθέτει πάντοτε μια ριζική αλλαγή όλων των μορφών που στηρίζονται σε παλαιές βάσεις. Ο ερχομός του ντουέντε προϋποθέτει πάντοτε μια ριζική αλλαγή όλων των μορφών που στηρίζονται σε παλαιές βάσεις. Μαζί του ένα πρωτόκολλο αέλο φρεσκάδωσε, έτσι όπως μοιάζει με καινούριο τριαντάφυλλο με θαύμα, γεννώντας στο τέλος σχεδόν πάντοτε με θρησκευτικό ενθουσιασμό. Κάθε απόγευμα, κάθε απόγευμα, παιδε.
μια στιγμή έτσι ευαίσθητη, θα έλεγα. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε τελείως γλυκά, δηλαδή δεν υπήρξε καμία σκηνοθεσία. Ξαφνικά αρχίσαμε, εγώ ανέβηκα πάνω στο σκαμπό, ο Κώστας πήγε κάτσε αριστερά. Δηλαδή γίνανε όλα χωρίς να πούμε τίποτα. Εντάξει, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί λέει, κάποια στιγμή λέει «Η μέρα πληγωμένο αγόρι». Αυτό εμένα με ταράζει πολύ όταν τα ακούω εκείνη την ώρα. Κάτι μου κάνει, έτσι, και με συγκινεί πολύ αυτό. Κάποιος νερογίγαντας σωριάστηκε πάνω στα βουνά και κατρακύλησε η κοιλάδα με σκυλιά και κρίνα. Με το χεριό μου το μενεξεμένο ίσιο το κορμί σου ήταν νεκρό. Ήταν νεκρό. Από τα τραγούδια αυτά που έχει γράψει, είναι σχεδόν όλα ένα κεφάλαιο μόνο του. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία στηρίζονται αυστηρά και συνολικά στην ικανότητα του ερμηνευτή και υπάρχουν άλλα τραγούδια τα οποία στηρίζονται πάρα πολύ στις μουσικές ικανότητες. Εγώ αυτό που με εντυπωσίασε εξ αρχής ήταν πώς ένας άνθρωπος σαν το Σταμάτη το Κραουνάκι σε, όχι ότι δεν μπορούσε, αλλά σε τόσο μικρή ηλικία έχει γράψει κάτι τόσο πολύπλοκο, το οποίο, να δώσω και μία λεπτομεριούλα, τα είχε ακούσει και ο Μάνος ο Χατζηδάκης και είχε εκπλαγεί. Καταρχήν, αυτή η παράσταση έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν είναι μία παρουσίαση μουσική, ας πούμε. Δεν είναι μία παρουσίαση τραγουδιών που μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, 10 τραγούδια να παρουσιάζονται αυτούσια και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και να πει τη γνώμη του ή να ξεχωρίσει κάποιο. Θεωρώ ότι είναι όλα ένα σύνολο. Και ενώ ξεκίνησαν, ας πούμε, σαν καθαρά, γιατί αυτό που είχε κάνει ο Σταμάτης ήταν να μελοποιήσει αυτά τα ποίηματα του Λόρκα στην νεότητά του και να τα έχει σαν μία μουσική ενότητα, σαν ένα κύκλο τραγουδιών. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις την παράσταση, τα τραγούδια από το κείμενο ή το κείμενο από τα τραγούδια. Το μόνο που μπορώ να αντιληφθώ είναι αυτό που μας λέει ο κόσμος μετά, αφού τελειώσει η παράσταση. Ξεχωρίζουν τραγούδια, ας πούμε, ξεχωρίζει ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ, το οποίο, ας πούμε, είναι ένα ωραίο τραγούδι, είναι όλα ωραία τραγούδια. Είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα που έχει, ας πούμε, έναν ρυθμό λίγο πιο ζωντανό, λίγο πιο, δεν ξέρω. Είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, που περνάει στο κοινό, που τους αρέσει, που κάνει εντύπωση, η μπαλάντα του Θαλασσινού Νερού, που είναι το κομμάτι πριν το φινάλε μας, το οποίο αρέσει πολύ στον κόσμο. Το τραγούδι που λέει ο Χρήστος, το τραγούδι της Ξεραμένης Πορτοκαλιάς, είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζει. Είναι ένα τρυφερό τραγούδι που είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι προσωποποιείται η τέχνη και μιλά. Αλλά ειλικρινά, τουλάχιστον εγώ σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να ξέρω εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει στο κοινό. Και είναι τέτοια η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε για να μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, που δεν σου επιτρέπει να ασχοληθείς εκείνη την ώρα. Thank you.
κάτι πολύ σημαντικό με το Σταμάτη είναι ότι έχει μία τρομερή ικανότητα με μία του κίνηση, με μία του ιδέα να γεμίσει το κενό που χρειάζεται να περιγραφεί ακόμα και μία ολόκληρη εικόνα με μία πολύ μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί να, εκείνη τη στιγμή να χρειαστεί να περιγραφεί μία εικόνα και να βρει τις δύο συγκεκριμένες νότες που απλά πρέπει να τις πατήσει και να γίνει αυτή η δουλειά χωρίς τίποτα παραπάνω. Ενδεικτικά σε ένα σημείο είναι όπου είναι ένας θρήνος που τραγουδάνε τα παιδιά και εκείνη τη στιγμή ενώ το δουλεύαμε στην αρχή χωρίς μουσική, με άλλο τονισμό του λόγου, με κάποια ίσως συνοδεία χαλιού, εκείνη τη στιγμή ξαφνικά του ήρθε το Σταμάτη ένα μοτίβο ισπανικό, το οποίο αυτόματα όλο το κείμενο αυτό μπήκε και κούμπωσε πάνω σε αυτό το μοτίβο και έγινε σαν ένα μίνι τραγούδι για να συνδέσει την επόμενη σκηνή. Το οποίο ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν. Η αυτή του Λόρκα αφορά στο ουσιαστικά σε κάτι δυσμετάφραστο, σε κάτι καθαρά άειλο, το οποίο ο ποιητής εντοπίζει στην τέχνη της πατρίδας του, της Ισπανίας, κυρίως σε παραστατικές τέχνες, δηλαδή στη μουσική, στο χορό, στην απαγγελόμενη ποίηση. Και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι να περιγράφεται αυτό, να, πώς το λένε, να γίνεται ανάγλυφο και τα ποίηματα αυτά τα οποία έχουν μελοποιηθεί από το Σταμάτη ουσιαστικά είναι ένα είδος, ας πούμε, παραδείγματος αυτού που περιγράφεται. Τι μας λέει το ντουέντα δεν έχει συνταγή, δεν το βρίσκει κανείς με νόμους, δεν υπάρχει χάρτης. Τι ξέρουμε, ξέρουμε ότι καίει το αίμα σαν κοπανιστό γυαλί. Διαλύει κάθε γλυκιά γεωμετρία που ξέρουμε. Εξαντλεί. Διόνυσος. Διόνυσος. Οι Έλληνες, το λέει και σε άλλο σημείο, κανείς δεν έπρεπε να πει κάποιος στον Νίτσε ότι τον Ντουέντε που έψαχνε στη γέφυρα του Ριάλτο και στη μουσική του Μπιζέ έρχεται κατευθείαν από τους μυστηριακούς Έλληνες και πηδάει στους χορευτές του Καντίθ. Δηλαδή, είμαστε οι Έλληνες, η χώρα που γεννάει τον Ντουέντε. Όλες οι τέχνες και όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα για Άγγελο, Μούσα ή Ντουέντε. Η Γερμανία, ας πούμε, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, κυβερνιέται από τη Μούσα. Η Ιταλία έχει μονίμως ένα άγγελο, η Ελλάδα, η Ισπανία, Μεσόγειος καίγονται αδιάκοπα από ένα ντουέντε. Μην κοιτάτε που έχουν έρθει τα σούπερ μάρκετ του πολιτισμού, από τον πολιτισμό μέχρι τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε φαγητό και τα κάνανε όλα εύκολα και τηλεόραση. Λίγο κανείς να φυσήξει αυτή τη στάχτη από πάνω του, η ψυχή του λαού αυτό το πράγμα το κουβαλάει ό,τι και να τις κάνεις. Το ντουέντε δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως δεν επαναλαμβάνονται ποτέ στην τρικυμία της θαλάσσης τα κύματα. Φαίνεται ότι υπήρχε ανάγκη να ακουστεί αυτός ο κραδασμός, όπως λέει ο Λόρκα, και που μάλλον καταλάβαμε όλοι ότι είναι μια μυστήρια δύναμη που όλοι νιώθουμε και που κανένας φιλόσοφος δεν μπόρεσε να εξηγήσει ποτέ. Η θάλασσα χαμογελάει από μακριά. Χίλια ουρά.
έχει να κάνει με την αλήθεια του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στη σκηνή για να κάνει κάτι, για να παρουσιάσει κάτι. Πιστεύω ότι είναι το πάθος, αλλά όχι από μόνο του. Έχει να κάνει με την ψυχή, με το δόσιμο. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ, αυτά τα έχουν πει οι ποιητές καλύτερα. Οπότε θα έλεγα καλύτερα να μείνουμε στους ποιητές. Να κρατήσουμε τα λόγια των ποιητών πάνω σε αυτό το θέμα. Όλες οι τέχνες έχει κάθε μια το δικό της του έντερ, μα όλες μαζί. Ενώνονται στο ίδιο σημείο. Εκεί που ξεπροβάλλουν οι μαύροι ήλιοι. Μανουέλ Τόρες! Ίσταντη ύλη, ανδέσποτη. Ολόκληρη κοινή η δάση. Του ξύλου, των ήχων, των λέξεων, του μουσαμά. Μαύρη ήλιοι. Και δίπλα τρυφερά αδερφωμένα ηφαίστεια, ερμήνια, ζέφυρη και η μεγάλη νύχτα. Να τυλίγεται τρυφερά στη μέση της το γαλαξία. Μπορώ να μιλήσω για ένα ωραίο εφηβικό ταξίδι. Αυτό ήταν για μένα το ντουέντε. Thank you.